Γεια σας, σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω αναφορικά με το speed healer πόσο πολύ κλέβουν τα κοντέρ και θα το κάνω για να σας απογοητεύσω. Θα το κάνω για να σας μάθω να μην πιστεύετε σε παραμύθια με φίδια και με δράκους. Μη ζάρουμε τη μοτοσυκλέτα, ας ανοίξουμε την εφαρμογή με το GPS και πάμε, φεύγουμε. Αρχικά πάμε να βάλουμε καύσιμο. Αυτό εδώ απευθείας γράφει, αυτό έχει κάποιο lag, είναι φυσιολογικό να έχει lag. Εδώ είναι η maximum ταχύτητα που έχω πιάσει, 104 χιλιόμετρα, και τη μηδενίζω για να δούμε πόσα χιλιόμετρα θα πιάσουμε maximum σύμφωνα πάντα με το GPS. Εδώ να πω ότι όσο αφαιρώ το ελαστικό μεγαλώνει η ταχύτητα περιστροφής γωνιακή για να μπορέσει να πιάσει τα ίδια χιλιόμετρα στο κοντέρ. Για παράδειγμα, ένα 160 χιλιόμετρα πριν να πάρει 10.000 στροφές το λεπτό, άμα φαγωθεί το ελαστικό και λείψει πέλμα, λείψει υλικό, γιατί όπως φαγώνεται, λείπει υλικό, λείπει καουτσούκ, θα πρέπει να πάρει 11.000 στροφές το λεπτό. Για παράδειγμα, για να πιάσει τα ίδια χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το κοντέρ θα μετράει παραπάνω χιλιόμετρα. Βεβαίως κύριε, όσο παλιώνει το λάστιχο τόσο πια πολλά χιλιόμετρα γράφει το κοντέρ. Ναι, ισχύει, γιατί μεγαλώνει η γωνιακή ταχύτητα του τροχού, με αποτέλεσμα ο τροχός, για να μπορέσει να πιάσει αυτά τα χιλιόμετρα, γυρίζει την αλυσίδα πιο γρήγορα, και κάθε φορά που γυρίζει την αλυσίδα πιο γρήγορα, ο άξονας πρωτεύουσας μετάδοσης που είναι ο πόνος θητήρας και αυτός γυρίζει πιο γρήγορα και γράφει παραπάνω χιλιόμετρα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι έχω 98 χιλιόμετρα, 99 στα 100, στα 100 γράφω 102, στα 100 γράφω 102. Τώρα, όσο το λάστιχο ζεσταίνεται, γιατί κουμπάει στον δρόμο και η φθορά αυτή τριβή το ανεβάζει τη θερμοκρασία, επειδή ο αέρας ζεσταίνεται, και όταν ο αέρας ζεσταίνεται, δύο γκώνεται ο αέρας μέσα στο ελαστικό, ζεσταίνεται, και όταν ζεσταίνεται ο αέρας, δύο γκώνεται. Αυτά είναι που σας λέω φυσική. Το ελαστικό μεγαλώνει η διάμετρός του. Γιατί μεγαλώνει? Γιατί είναι σαν να το φουσκώσει παραπάνω. Δηλαδή άλλοι πίεση δείχνουν τα ελαστικά κρύα και άλλοι πίεση δείχνουν τα ελαστικά όταν είναι ζεστά. Θα δείτε λοιπόν ότι όσο φεύγω και απομακρύνω από το σπίτι μου και γράφω χιλιόμετρα, τόσο πιο κοντά θα φτάσει αυτή η απόκληση των 2 χιλιόμετρων στα 100. Τώρα δηλαδή ότι στα 100 χιλιόμετρα GPS έγραφε 102, αλλά άμα το λάστιχο ζεσταθεί στα 100 χιλιόμετρα GPS, το κοντέρ θα γράφει 100. Μάλλον αυτά τα δύο θα ευθυγραμμιστούν, είναι λογικό. Γιατί μεγαλώνεται σε διάμετρο του τροχού, μικραίνει η γωνιακή ταχύτητα, άρα το κοντέρ δείχνει πιο λίγα χιλιόμετρα. Γιατί ο άξονας πρωτεύουσας μετάδοσης παίρνει πιο λίγες στροφές. Δηλαδή, μπορεί να σας άγω κάποιο αυτό τώρα να μην είχα αναλογία. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε ποτέ ότι η τελική που πηγαίνετε θα είναι την ίδια. Βλέπετε, 100-100. Το έρευνε συνέβαινε αυτό. Τώρα τα λάστιχα ζεσταθήκανε. 100-100. 102-102. Βλέπετε, 100-101. Και θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Τι έλεγα? Ναι, ποτέ δεν μπορεί να εξασφαλίσει να βλέπω τη σωστή τελική. Ακόμα και αν εφαρμόσει το speed healer, το οποίο ουσιαστικά εκμηδενίζει το σφάλμα τουρκοσυσιακό τη κάθε μοτοσυκλέτα, τη κάθε εταιρεία που παράγει μοτοσυκλέτε. Γιατί το ελαστικό αφενός μεν φθείρεται, άρα με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να κάνετε καλυμπράρισμα κάθε 1000 χιλιόμετρα, να βάζετε εδώ το GPS, να βλέπετε τη διαφορά από το κοντέρ ποια είναι, και να καλυμπράρετε τεκνά το speed healer για τη νέα φθορά του ελαστικού που έχει υποστεί στα 1000 χιλιόμετρα, στα 2000 χιλιόμετρα, στα 3000 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Και εννοείται πως όσο γράφει χιλιόμετρα στην εθνική και ζεσταίνεται πίσω ρόδα, ανεβαίνει η πίεση του ελαστικού, και αφού ανεβαίνει η πίεση του ελαστικού, το κοντέρ μετράει λιγότερα, γιατί μικραίνει η γωνιακή ταχύτητα του τροχού.
Τώρα ξέρετε, σας λέω ότι η τελική που βλέπετε στο κοντέρ είναι πάντα στο περίπου. Δηλαδή, ακόμα και να τη διορθώσουμε με τη συσκευή καλυμπιαρίσματος, δεν θα μπορείτε να δείτε ποτέ αυτό που δείχνει ένα GPS. Θα μπορείτε να το βλέπετε συμπλήν 2 χιλιόμετρα ανάλογα το πόσο έχει φαγωθεί το ελαστικό σας, το πόσο κρύο και το πόσο ζεστό είναι. Δηλαδή, αν το ελαστικό φαγωθεί και δείχνει μεγαλύτερη ταχύτητα στο κοντέρ από το GPS, μόλις όμως ζεσταθεί και μεγαλώσει ο διάμετρός του, θα δείξει το ίδιο με το GPS. Αν το λάστιχο είναι καινούριο και δείχνει το ίδιο, μόλις ζεσταθεί και μεγαλώσει η διάμετρός του, γιατί θα τεγκωθεί, θα δείχνει πιο πολλά τα GPS παρά το κοντέρ. Σας έκαψα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να δούμε το Forza με το γρανάζωμα που φοράω, πώς δουλεύει στην εθνική οδό με ταχύτητα 140 χιλιόμετρων, αληθινό χιλιόμετρο όμως, που είναι 150 χιλιόμετρα κοντέρ, περίπου από τη Honda. Γιατί με το 8% έχουμε στα 100 χιλιόμετρα αληθινά το κοντέρ δείχνει καρνό 8, και το 140 χιλιόμετρα αληθινά το κοντέρ δείχνει 151. Και με 151 είναι μια πάρα πολύ ωραία ταχύτητα ταξιδιού και οικονομική και πάρα πολύ σβέλτη και σχετικά ασφαλής. Σχετικά είναι μεγάλη ταχύτητα. Απλά τα φούρνα είναι τουριστικό όχημα και μπορεί αυτή ταχύτητα να τσιγάλει. 4.000 στροφές με το κοντό γρανάζωμα 114 χιλιόμετρα αληθινά. 4% κατά την ακρίβεια, 115. Ο κινητήρας αισθάνεται πάρα πολύ καλά μεταξύ 3.400 στροφών και 5.400 στροφών. Εκεί είναι η καλύτερη περιοχή λειτουργίας στο συγκεκριμένο κινητήρα. Εκεί στο δυναμόμετρο κάνει θαύματα και σε ροπή και σε υποδύναμη. Έχει ένα φοβερό τραπέζι υποδύναμης και ένα φοβερό τραπέζι ροπής. Μάλλον τραπέζι ροπής και μια πολύ μεγάλη έξαρση υποδύναμης. Άλλα από 3.400 στροφές που είναι τα 90 μέχρι 5.500 στροφές, τα οποία θα δούμε τώρα πόσα χιλιόμετρα είναι αληθινά. Αυτή είναι καλή περιοχή λειτουργίας του. Ας πάω λίγο με 3.400 στροφές. Εδώ είμαστε, 3.400 στροφές, είναι τα 90 και αισθάνεσαι κάποια vibration, κάποιους σου δυνητικά κραβασμούς. Ναι, 3.250 στροφές είναι τα 90. Βλέπω ότι ακόμα και με το κοντό γρανάζωμα, με 3.250 στροφές, η έκτη έχει 3.250 στροφές, που σημαίνει ότι από εκεί και μετά ξεκινάει να δώσει. Αν το αφήσουμε με γρανάζωμα, η έκτη στα 90 χιλιόμετρα δουλεύει απέσια. Και μιλάμε για 90 αληθινά. Το κοντέρ θα έδειχνε 98. Εδώ έχουμε 90 αληθινά. Βλέπετε λοιπόν, στα 90, 3.400 στροφές, 3.300 στροφές. Από εκεί και πάνω ο κινητήρας ξεκινάει και δουλεύει, από τις 400. Άρα, από τα 90 που το μοτέρ ακούει και ακούει και με το νέο γρανάζωμα, αν είχα το γρανάζωμα του μαμά και στις 3.400 θα είχα 90, θα είχα 100, που σημαίνει ότι έκτη από 90 δεν μπορώ να βάλω. Από 90 αληθινά πάντα, μην μπερδευόμαστε. Εδώ μιλάμε για αληθινά χιλιόμετρα. Εκεί θα είχα 100 αληθινά, άρα θα είχα 108 με έκτη στο κοντέρ στα 3.000. Που σημαίνει ότι η έκτη για να αρχίσει να τραβάει θέλει 108 χιλιόμετρα. Με το περνά 3.400-3.500 το μοτέρ πραγματικά αρχίζει και τραβάει πολύ ωραία. Εννοείται πως όσο πιο πολύ κοντά είναι στο γρανάζωμα, το μοτέρ τόσο πολύ πιο εύκολα τραβάει και είναι πιο λίγες στροφές. Δηλαδή, άμα κάποιος βάλει γρανάζωμα 1641, αντί για 1649 που έχω εγώ, μπορεί να τραβήξει από τις 3.200 στροφές ο κινητήρας. Αλλά ψηλά θα τους σκάσει. Έχω βάλει και την κόρβου να δουλεύει έτσι και το φόρτσα να δουλεύει έτσι, χωρίς φάλμα, έτσι ώστε όταν λέει 130 χιλιόμετρα όριο στην εθνική οδό, να ξέρω ότι πηγαίνω με 130 κι εγώ, σύμφωνα με τα όρια της τροχέας. Στα 110 ο κινητήρας αληθινά αισθάνεται πάρα πολύ ωραία με 4.000 στροφές και είναι έτοιμος για προσπεράσεις. 4-5.000 στροφές μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να πάει και στις 5.000 στροφές έχουμε 140 αληθινά, που σημαίνει 150 στο κοντέρ για ταχύτητα ταξιδιού. Το αυτό 4.000-5.500 είναι καλή περιοχή του Forza. Εκεί μπορείς να προσπεράσεις πλέον πάρα πολύ ωραία στην εθνική οδό με δύο άτομα, με το 1639, να κάνεις πάρτι με 1640. Αυτά και όσοι με ρωτάνε, τι γρανάζουμε να βάλω.
Λοιπόν, είμαστε στην καλή περιοχή. Εδώ πάνω στο GPS βλέπετε 138 χιλιόμετρα. Έχω πιάσει μέγιστη ταχύτητα βάσει GPS. Το βλέπετε. Κρατάει εγώ το ρεκόρ αριστερά. Στην καλή περιοχή του Μοτέρ και μέχρι 5.500 στροφές, από εκεί και πάνω ο κινητήρας ζορίζεται. Στις 5.500 στροφές, παιδιά, έχουμε 152 χιλιόμετρα. Θα είχαμε λιθινά 168 περίπου. 152 χιλιόμετρα. Και βλέπω ότι το κοντέρ κλέβει λίγο. 2 χιλιόμετράκια. Εδώ είμαστε, 150. Αυτό μου το κάνει σε 8% θα δείχνει 164 χιλιόμετρα κοντερίσια. Εδώ είναι και η μέγιστη ταχύτητα ταξιδίου. Από εκεί και μετά το μοτέρ του ζορίζει. Εκεί έχει πολύ βενζίνη. Βλέπετε τι διαφορέ, ελάχιστε 2 χιλιόμετρα στα 150, τότε έστεινε 1 χιλιόμετρο στα 100. Μπορεί να ταξιδεύει όλη τη μέρα με 150 λεπτά χιλιόμετρα, χωρί κραβασμού και χωρί να κες βενζίνη. Άρα με 164 περίπου στο κοντέρ. Αυτά με το 1639. Γιατί με το 1640 θα έχεις παραπάνω στροφές και με το 1640 θα έχεις ακόμα παραπάνω στροφές. Εντάξει παιδιά, με το 1639 της μαμάς του, με το 1739 της μαμάς του, θα έχεις λιγότερες στροφές, 500 στροφές λιγότερες στα 164 κοντέρ. Επαναλαμβάνω, 500 στροφές λιγότερες στα 164 κοντέρ, αλλά το μηχανάκι θα προσπέρνα και ποτέ με δύο άτομα και αποσκευές. Και θα είναι διασκευαστικό στο βουνό. Εγώ τι προτείνω τώρα, 1639 για ανθρώπους πολιτικά λικορέκτο όπως είμαι εγώ, 1640 ίσως η χρυσή τομή για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν ψιλοσπάνια αλλά ταξιδεύουν, και 1641 για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν πλατεία Κολιάτσου κάτω Πατήσια σαν μεγαλύτερο ταξίδι που κάνει στους Βήτους ή χρησιμοποιούν το Φόρτσα μόνο για νέες διαδρομές. Όταν έχουμε μία απόκληση, παιδιά, 8%, σημαίνει ότι στα 100 χιλιόμετρα το κοντέρ θα δείχνει 8 χιλιόμετρα παραπάνω. Αλλά στα 200 χιλιόμετρα, αν μπορούσε να πιάσει το Φόρτσα, θα δείχνει 16 χιλιόμετρα παραπάνω. Πλέον είναι αγωγή. Λες ότι εφόσον έχω στα 100 συν 8 χιλιόμετρα, άρα στα 200 θα έχω συν 16. Και μπορεί για κάποιους να ακούγεται ηλίθεια η απόκληση των 8 χιλιόμετρων, λες 100 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά δεν παραμένει πάντα 8. Δηλαδή η Αφρική που πάει 218 στα 100 δείχνει 108, στα 200 δείχνει 216, 218 είναι τελική της. Πω παιδιά, έμεινα από βενζίνη, ξέχασα να βάλω βενζίνη, τι μαλάκας είμαι. Πω, κάτσε να γυρίσω πίσω. Πω, να φωνάξω να μου βάλουν βενζίνη, ξεχάστηκα εντελώς ο ηλίθιος. Τι μαλάκας είμαι. Πρόβλημα. Γεια σας. Εκεί είναι κανένας? Εκεί στο φορτηγό. Εσείς είστε? Έχω μείνει από βενζίνη, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ναι. Με τη μοτοσυκλέτα είμαι. Παιδιά, συμβαίνουν και τα ευρώπιτα. Κατεβαίνω μπροστά το σπίτι, βάζω την κάμερα, λέω να πάω να κάνω ένα βίντεο log, να δείξω στα παιδιά πώς δουλεύει το speed healer. Το speed healer, μάλλον. Το λέω speed healer, speed healer είναι κανονικά. Τέλος πάντων, από την κάψω την πολύ να κάνω το βίντεο, την πρεμούρα, τον αντάλλο, από τη χαρά, ξέρω εγώ να σας το δείξω. Ξέχασα να βάλω βενζίνη. Περνάω τα διόδια εδώ. Διακοπές η μοτοσυκλέτα. Όπα, λέω εντάξει, καλά κρασιά. Σταμάτησα εδώ, κάνουν έργα. Και έχουν και το βανάκι πίσω. Αυτό το βανάκι κάνει περιπολίες, παιδιά. Το βανάκι το κίτρινο.
Εδώ είναι η εθνική οδός, το κομμάτι αυτό ανήκει στο Αιγαίον, αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Το βλέπετε το πανάκι το κίτρινο. Αυτό κάνει περιπολίες, άμα σε είπε σταματημένα, σου λέει τι συνέβη και σε βοηθάει. Αυτό το πέρα κάνουν έργα. Καλυμπώνουν κάτι, δεν ξέρω τι κάνουν. Του λέω, παιδιά, έχω μείνει από βενζίνη. Μου λέει, μην ανησυχείς. Μου λέει, να πάρουμε τηλέφωνο το κέντρο. Παίρνω τηλέφωνο το κέντρο, δώσε μας λέει τις πινακίδες σου. Δύο τις πινακίδες και ήθελα να ελέγξουν για να του δώσουν το OK ότι εγώ όντως δεν έχω ξαναμείνει βενζίνη από ποτέ. Δεν έχω ξαναμείνει, συγγνώμη, από βενζίνη ποτέ. Γιατί έχει παρακίνει το κακό, λέει. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς παίρνουν τηλέφωνο με την ίδια πινακίδα και λένε έχω μείνει από βενζίνη, έχω μείνει από βενζίνη, έχω μείνει από βενζίνη. Εγώ πρώτη φορά έχω μείνει από βενζίνη στη ζωή μου σε εθνική. Και αυτό από την πολύ μεγάλη την καψούρα να σας κάνω το βίντεο. Τους έβασα την πινακίδα. Και οι άνθρωποι είπανε εντάξει, δεν άπατσαν αμέσως. Μετά από 5 λεπτά περίπου, γιατί εγώ δεν έχω ξαναζητήσει ποτέ βενζίνη, έβασα το OK στον υπάλληλο, τον πήραν τηλέφωνο. Και τώρα έρχεται ο υπάλληλος με τον μπετονάκι να γεμίσει καύσιμο. Εδώ βλέπετε και τη συνέχεια το βίντεο. 150 χιλιόμετρα έχω πιάσει. GPS άτα, 152 και το κοντέρ. Τίποτα, απόκληση ελάχιστη δηλαδή. Στα 100 χιλιόμετρα 1 χιλιόμετρο, στα 152. Στα 203 χιλιόμετρα. Και αυτό μπορεί να διορθωθεί, παιδιά. Αλλά δεν έχει νόημα, γιατί αν λίγο το λάστιχο φαγωθεί ή αν λίγο το λάστιχο ζεσταθεί, τώρα ακόμα είναι κρύο, θα δείχνει τα ίδια χιλιόμετρα. GPS δεν φάσα ποτέ. Γιατί το GPS μετράει από δορυφόρο. Το κοντέρ μετράει από γωνία και ταχύτητα αλυσίδας, ο οποίο αλλάζει σύμφωνα με την φθορά και την πίεση του ελαστικού. Φθορά, δηλαδή τώρα αυτό να φαγωθεί εδώ και φύγει υλικό, θα κατεβεί το ύψος του ελαστικού, θα γυρίζει γρήγορα η ρόδα και θα μετράει εισιτήρια πιο πολλά χιλιόμετρα. Χίλια ευχαριστώ, να σε καλά! Τώρα ρωτάνε τι μηχανή είναι. Χόντελ, ένας επιπάτης είναι. Κοιτάνε την πινακίδα, πότε έμεινα. Ε, βέβαια, τι, άμα ο καθένας ζητούσε κάψιμο τζάμπα, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ξαναδίνει πάλι την πινακίδα ο άνθρωπος, εδώ είναι το κάνιστρο. Ωραία περιπέτειες, ιστορίες για αγρίους. Τώρα σε πήρε τηλέφωνο άλλος, δεν είναι. Σε πήρε τηλέφωνο άλλος, ε. Α, τους πει. Α. Είναι, βγάλε. Α, βγάζει φωτογραφία γιατί μπορεί να νομίζουν ότι κλέβει τη βενζίνη σε και απάρτη σου. Και αυτό. Ναι. Αλλά μπορεί να πει κάποιο ότι δεν με εξυπηρέτησε. Α, κατάλαβα, ναι. Να πει ότι μαλακίες, ναι, να πει ψέματα. Ότι... να πας να κάνεις το καλό και να. Στην εταιρεία και, δεν... και να βρεθείς και χρεωμένος. Ε, βενζίνη, ναι, τι να είναι. Πετρελαιό. Και πετρέλαιο και αυτό, Honda είναι, μη φοβάσαι. Τα Honda και είναι και πετρέλαιο. Άμα ήταν Αλφα Ρωμαίο. Ε, φτάνει, πόσο μωρέ. Πω, πω, ο Θεός έστειλε. Δεν πειράζει. Αυτό μας πειράξε τώρα που με λέρωσες. Εδώ τι θα κάνουμε, σε λίγο νυχτώνει. Σε λίγο νυχτώνει και βενζίνη δεν έχουμε. Χίλια ευχαριστώ. Θα βγάζεις φωτογραφία. Όλα καλά. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Κοίτα εδώ να δεις τι έγινε τώρα, παιδιά. Τι μπορεί να πάθει κανένας. Να, παιδιά, και τα απρόπτα. Τώρα πάμε οικονομικά. Και πιο οικονομική ταχύτητα είναι και 3.000 στροφές για το συγκεκριμένο μοτέρ και 2.500 στροφές είναι μια οικονομική ταχύτητα. Εδώ, παιδιά, να σας πω το στροφόμετρο.
Κλέβει περίπου 150 στροφές με 200. Από 150 έως 200, δηλαδή 170 εκεί πέρα. Πόσο ξέρω αυτό, με μαθηματικούς υπολογισμούς μηχανολογίας. Σε μαθηματικά είναι η επιστήμη που αποδεικνύει τη θεωρία των νόμων. Γιατί το έχει κάνει αυτό η Honda, δεν είπε κανένας ότι το έργο είναι ακριβίας. Το έργο των μοτσικλετών δεν είναι ακριβίας, δεν είναι διαπιστευμένα. Προσέξτε τι λέω, δεν είμαι τρελός. Δεν είναι όργανα διαπιστευμένα επιστημονικά ακριβίας, δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα είναι ένα όργανο. Ένα δείξει βενζίνη και ένα βοσβήνη. Και λέω ότι δεν έχω βενζίνη, είναι ακριβίας. Έχει ένα κουτάκι που είναι βοσβήνη. Ποια είναι η ακριβία του? Εδώ αυτό λέει 86 χιλιόμετρα, εγώ πάμε 84. Είναι ακριβίας? Αφού είναι βάση νόμου πρέπει να δείχνει άλλα ντάλα. Υπάρχει ειδική οδηγία ECE93 που υποχρεώνει να δείχνουν άλλα ντάλα. Αντίστοιχα και στροφόμετρο δεν είναι διαπιστευμένο όργανο. Αυτό κάνει κάποιες αλλαγές σε 6.850 στροφές. Δεν κάνει σε 7.000. 6.850 κάνει το DCT στο αυτόματο. Και ουσιαστικά άμα αφαιρέσεις 150 στροφές που κλέβει, κάνει σε 6.700. Και εκεί είναι μέγιστη υποδύναμή του. Βάζει των χαρτιών της Honda, των βεβαιγραφών της Honda. Τώρα η Honda για να σε κάνει ένα σένας λίγο καλύτερα πιο σπόρτικα, πιο wow, ο κινητήρας μου βαίνει αργόστροφος, στροφάρει, σου τσιπάει 150 στροφές, είναι και βελόνα αυτή εδώ πέρα χοντρή του στροφομέτρου, και όταν πάει 6.850 ακουμπάει σχεδόν στο 7 λόγω ότι είναι χοντρή βελόνα και εσύ νομίζω ότι το μοτέρ σου στροφάρει με 7 και ουσιαστικά η αλλαγή γίνεται σε 6.700 στροφές. Τώρα πώς γίνεται αυτή η μαθηματική υπολογισμή, θα σας πω. Αφού βρεις με τη σχέση του κυβωτίου ανά χιλιάδες στροφές πόσα χιλιόμετρα πρέπει να έχεις αληθινά στο GPS, διαπιστώσεις ότι για παράδειγμα βάσει μαθηματικών και απόδειξη του τύπου ότι στις 5.000 στροφές πρέπει να έχεις 142 χιλιόμετρα. Εγώ με 5.000 στροφές έχω 137. Για να πάω 142 πρέπει να πάω 5.150. Αυτό δείχνει ότι το στροφόμετρο πολύ απλά έχει σφάλμα 150 με 180 στροφές περίπου, και αυτό το σφάλμα αλλάζει σύμφωνα και με τη φθορά του ελαστικού. Γιατί όπως επηρεάζεται το όργανο του κοντέρ, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, επηρεάζονται και στροφές του κινητήρα. Δηλαδή, όταν θες να κάνεις τη μέτρηση αυτή και να δεις την απώλεια που έχει το στροφόμετρο σου σχέση με τις αληθινές στροφές του κινητήρα, θα την κάνεις, άμα το ελαστικό είναι καινούριο και είναι φουσκωμένο σύμφωνα με τις πιέσεις που λέει ο κατασκευαστής του της μοτοσυκλέτας. Επίσης την απώλεια αυτή μπορείς να την βρεις και σε δυναμόμετρο. Αν μιλήσεις με τον κύριο που χειρίζεται το δυναμόμετρο, θα σου πει ότι ναι, θα το βρούμε και στο τέλος της δυναμόμετρησης, στο τέλος της ημέρας θα σου ανακοινώσει και τη διαφορά των στροφών. Και το T-Max έχει 200 στροφές διαφορά. Και εδώ υπάρχουν 150 στροφές διαφορά. Τώρα στα με 6 και 3.000 στροφές είναι μια πάρα πολύ οικονομική ταχύτητα. Κάτι φυσικά δεν μπορεί να πάει με αυτά τα χιλιόμετρα. Απλά λάβει την υπόψη ότι αυτά τα χιλιόμετρα που δείχνει τώρα 80 θα ήταν κανονικά 87. 8% είναι η απόκληση της Honda, που σημαίνει κάνει το 80, πολυπλησιασμό με το 8 και είναι 8864, άρα είναι 86,4, άρα είναι 87 χιλιόμετρα απεικόνηση. Για όσους το καταλαβαίνουν και λίγο μαθηματικά, το εξήγησα. Σε μια κατανάλωση είναι 3, 2,8 σε κατηφόρα. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε δηλαδή με καταναλώσεις 2,7% χιλιόμετρα. Κατανάλωση όσο έχει ένα 300 σκούτερ μια Vespa. Λοιπόν, εδώ λέει σε 500 χιλιόμετρα έχουμε πάρκινγκ, το βλέπετε. Τώρα να δούμε. Βάζω στο κοντέρ να μετρήσει. Εδώ βλέπετε τα χιλιόμετρα. Τον χιλιομετρητή μετράει 0,5, 280,5, 280,6. Θα δούμε, στο 307 χιλιόμετρο περνάμε τώρα, είμαστε στο 280,6, στο 307 χιλιόμετρο. Στο 308 χιλιόμετρο, για να δούμε πού θα είμαστε, για να δούμε και το σφάλμα της απόκλησης του χιλιομετρητή μετά το καλυμπράσμα του speed healer. Γιατί όταν εσύ διορθώνεις αυτό το πέρα το σφάλμα, μετά δημιουργείς σφάλμα εδώ. Δημιουργείς σφάλμα στον χιλιομετρητή και τον ημερήσιο και τον ολικό. Στο 280,6
Ήταν το προηγούμενο χιλιόμετρο. Φτάνουμε στο επόμενο χιλιόμετρο σιγά σιγά. Το πλησιάζουμε. 281,6. Δεν πήγε ακόμα. Να το 306 χιλιόμετρο, είπατε. Και όπως βλέπετε, ο χιλιομετρητής δεν κλέβει καθόλου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα χιλιόμετρα που γράφαμε μέχρι τώρα στο Forza ήταν κλεψιμέικα. Γιατί γράφοντας 8 χιλιόμετρα παραπάνω στα 100 που τρέχουμε, αντίστοιχα πρέπει να γράφω και 8 χιλιόμετρα παραπάνω που διανύαμε. Δηλαδή, αν πηγαίναμε μια απόσταση Αθήνα Χαλκίδα και ήταν 100 χιλιόμετρα, το κοντέρ θα μας έγραφε ότι έχουμε κάνει 108 χιλιόμετρα. Να βγούμε να βάλουμε καύσιμο στο ερεινό. Εδώ τώρα με το κοντό γρανάζωμα μπορούμε να έχουμε έκτη και 2.500 στροφές. Καλά, εκεί πραγματικά δεν κύει τίποτα. Έκτη και με 2.500 στροφές, παιδιά, με το μαμά γρανάζωμα, όταν αλλάζει το μηχανάκι είναι βάσιμο, σκορτσάρει ολόκληρο. Με αυτό το γρανάζωμα δεν σκορτσάρει. Εδώ είναι η μέγιστη οικονομία. Εδώ τώρα στιγμία για να δούμε τι καίει. Κι όμως δεν καίει τόσο λίγο. Βέβαια. Γιατί δεν έχει ροπή ο κινητήρας. Εδώ στιγμή και οι 4. Η μέγιστη οικονομία, παιδιά, είναι στις 3.000 στροφές. Γιατί ακόμα στις 2.5 η έκτη είναι νωρίς για να μπει. Και καταλαβαίνεις κάποιους παλμούς έτσι στα grip. Κάποιους παλμούς που σου λέει ότι μάλλον καλά θα ήταν να έχεις την Πέμπτη. Καλά, δεν το συζητάμε. Το μαύρο γρανάζωμα της Honda που είναι τραγικό. Με το κουμπώνει έκτη, κουμπάνοντα το κομμάτι του στροφάλου. Φτάσαμε στο ερεινό. Και τώρα αναρωτιέστε μερικοί και λέτε, μα γιατί αφού πάω σιγά γιατί καίω. Και το λέτε και το γράφετε και σε φόρουμ. Παιδιά, καίτε γιατί δεν είναι στην περιοχή που ο κινητήρας έχει αρχίσει να κάνει τραπέζι τη ροπή του. Το λεγόμενο τραπέζωμα ροπής. Η ροπή είναι η έλξη, το τράβηγμα. Έχετε με λίγες στροφές, αλλά είστε σε μικρή ροπή και μεγάλη ταχύτητα. Στις 2.500 στροφές η έλξη είναι μικρή. Στις 3.000 στροφές έχει τραπεζώσει ο κινητήρας τη ροπή του και η έλξη είναι πολύ μεγάλη. Άρα κινείσαι πιο γρήγορα, γιατί έκτη και 3.000 στροφές έχει παραπάνω χιλιόμετρα από ό,τι έχει μέχρι και 2.500 στροφές και καίς λιγότερο. Τώρα εδώ, αν βάλεις βενζίνη, δεν ξέρω αν θα φτάσεις στο Βόλο. Και όμως θα φτάσεις, το ξέρω. Γιατί έχω ξαναβάλει και άλλη φορά. Βέβαια, τότε δεν είχα μείνει, ήταν σχεδόν να μείνω. Αυτό το βίντεο λόγο έχει γίνει σαπουνόπορο, ρε πούστη. Μάγκες, σαπουνόπορο το βίντεο λόγο, ε. Τρέλα. Για όσους δεν έχουν δει το επεισόδιο με το Speed Healer που κάνω προγραμματισμό και ανάλυση με το Speed Healer, όλο Speed Healer το λέω, το Speed Healer έχει μέσα μία απαιτητική μνήμη ή αλλιώς Flash Memory στα αγγλικά, που μπορεί να καταγράψει τη μέγιστη ταχύτητα που έχει πιάσει η μοτοσυκλέτα όλων των εποχών, και οποία αυτή η μνήμη κάθε φορά που η μοτοσυκλέτα πιάνει μια πιο μεγάλη ταχύτητα από την προηγούμενη φορά που είχε πιάσει την τελευταία μεγαλύτερη ταχύτητα, τι γράφει. Τώρα δηλαδή, μόλις εγώ επιστρέψω πίσω στο σπίτι και συνδέσω το καλώδιο που δίνει η εταιρεία που πουλάει τη συσκευή στη συσκευή και πατήσω το κουμπί του καλώδιου, γιατί στην απόλυξη το καλώδιο έχει ένα κουμπί και μόλις το πατάς, το κοντέρ με σταματημένη τη μοτοσυκλέτα θα γράψει αυτά τα χιλιόμετρα που λέει το GPS, 150, θα γράψει 152, γιατί υπάρχει μια απόκληση 2 χιλιόμετρων. Λοιπόν, λέει δεξιά πάμε στην Αθήνα και αριστερά πάμε στη Θεσσαλονίκη. Α, ευθεία πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα πάμε ευθεία, παιδιά. Να γυρίσουμε στο Βόλο. Δεν υπάρχει λόγος να πάω πιο μακριά. Πάμε να γυρίσουμε Βόλο. Γιατί νυχτώνει και όλες νωρίς. Εντάξει, δεν έχει κρύο. Στο μεταξύ η ώρα είναι λάθος. 4 η ώρα λέγει, πάνε 5. Εδώ σε καλή ασφαλτό, το Forza δεν έχει αντίπαλο. Κανένα σκούτερ.
Κανένα σκούτερ όμως, ούτε Δημάξ ούτε Taxi TV. Είναι ο καλύτερο σκούτερ στον κόσμο. Στην καλή άσχημα τοπικά δεν έχει αντίπαλο. Είναι τρομερή μοτοσυκλέτα. Δεν είναι σκούτερ. Βάζω το πρόγραμμα User. Εδώ βλέπετε ότι έχει πάει βενζίνη σχεδόν στη μέση. Και πάμε να δούμε λίγο τι μετρήσεις παίρνουμε. Εδώ, να μηδενίσω. Με μηδένισα. Να δούμε τη μέση κατανάλωση. Με μια ταχύτητα 120 χιλιόμετρα στο κοντέρ, που σημαίνει 130 χιλιόμετρα στο κοντέρ της Honda όπως αφορά στη μηχανή. Με 130 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ αυτή που ταξιδεύουμε, γιατί θεωρώ πως είναι μια ταχύτητα και οικονομική, και είναι οικονομική ταχύτητα και ασβέλτη. Βλέπετε και τη διαφορά, 120 καρφωμένα το GPS, 121, 122 το κοντέρ. Εγώ προσπαθώ να το έχω στα 121 και πάνω, για να έχω δηλαδή 130 κοντερίσκια Honda όπως βγαίνει από τη βιτρίνα. Τώρα εδώ έχει ανηφόρα, θα ανοίξω το γκάζι, ανηφόρα εθνική. Και εδώ το γρανάζωμα αυτό που φοράω κάνει θαύματα, γιατί ανοίγω τον γκάζι με πιο λίγες μοίρες από ό,τι θα το άνοιγα αν είχα το μαμά γρανάζωμα που είχε να αντιπεξέλθει σε αυτή την ανηφόρα. Έπρεπε να ανοίξω το γρανάζωμα με το γκάζι με παραπάνω μοίρες, την καζιέρα με παραπάνω μοίρες. Εδώ βλέπετε 5,5. Πρέπει να πούν πολύ, πω ρε πως 5,5. Ναι, αλλά φίλε μου, πω 120 αληθινά, 130 κοντέρ. Δεν πάω τα 130 δικά σου που νομίζω ότι πας 130. Γι' αυτό να πείτε ότι η μοτοσυκλέτα σας καίει. Απλά δεν καταλαβαίνετε ότι καίει. Και τα χιλιόμετρα που πάτε είναι ψεύτικα, κλειψιμαίκα. Εγώ δεν έχω cruise control όπως έχω στην Goldwing, και προσπαθώ να κρατήσω όσο πιο πολύ μπορώ με το χέρι πάντα στα 121 με 122 χιλιόμετρα το κοντέρ μου, που είναι 120 το GPS μου. Εδώ κατηφόρα, εδώ θα κλέψουμε. Πριν κλέψαμε αρνητικά γιατί ήταν ανηφόρα καρφή, τώρα κλέβουμε υπέρ μας γιατί είναι κατηφόρα καρφή. Αλλά αυτό είναι η μέση, παιδιά. Η μέση είναι εθνική, είναι ανηφόρα κατηφόρα. Όπα, εδώ ανεβήκαμε πολύ, πήγαμε 120. Ανεβήκαμε πάρα πολύ, πήγαμε 125 αληθινά. Και όπως βλέπετε κατανάλωσε από 5,5, η μέση πήγε στα 5,1 με 130 χιλιόμετρα πάντα. Αφήστε που λέει 120. Τώρα να κάνουμε και μια προσπάθεια επίτευξης τελικής. 4,9 έπεσε για την ακρίβεια. Εδώ είμαστε 6.000 στροφές, 163 χιλιόμετρα, αληθινά. Εδώ είναι αληθινά χιλιόμετρα, παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πιω στη τελική, γιατί δεν μου βοηθάει μπροστινός, ο οποίος κάνει ας να περάσει μια ώρα. Στο πιο ακατάλληλο σημείο που φέρουμε να δοκιμάσουμε την τελική,
Έκανες πως πέρασε μια εβδομάδα στο απέναντι ρεύμα. Πάντα αγόρι μου τον γκάζι να περάσεις. Όπως βλέπετε παιδιά, γράψαμε 174 χιλιόμετρα αληθινά. Επειδή δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα έπιασα. Δεν γνωρίζω γιατί μπροστά μου είχα αυτοκίνητο και αυτό που έκανα ήταν και λίγο ρίσκο βέβαια. Αρκετά ρίσκο, έπρεπε να το κάνω. Το έκανα για τις ανάγκες του βίντεο. Αυτά τα χιλιόμετρα που είναι αληθινά. Είναι χιλιόμετρα GPS. Η μοτοσυκλέτα είναι μαμά. Ο καιρός είναι τέλειος. Έχει 17 βαθμούς. Τέλειος για να πιάσει τη μέγιστη υποδύναμη. Ελάχιστη υγρασία. Όχι ελάχιστη, κάμποση υγρασία. Αλλά 17 βαθμοί είναι η ιδανική θερμοκρασία για να πιάσει τελικές. Το μηχανάκι είναι όλο μαμά και έχει 21.244 χιλιόμετρα. Το μόνο πράγμα που έχει αλλάχτη είναι τα γρανάζια του. Τίποτα άλλο. Ακόμα και το φίλτρο του είναι η μαμά. Και το φίλτρο του δεν έχει αλλάχτη ποτέ. Τα 178 χιλιόμετρα, αν μπορούσα να τα είναι εφικτά, αληθινά, βέβαια σε εκείνο το κομμάτι της Εθνικής είχε κάτι φόρα. Εκεί που δεν μπορούσα να προσπεράσω. Να λέμε και την αλήθεια. Στην ευθεία δεν μπορώ να πάω 178, αλλά μπορώ να πάω 172 αληθινά. Αυτό θα το κάνετε επί 8% για να βρείτε την τελική του ταχύτητα. Πολλές φορές είχα πιάσει 193 χιλιόμετρα στο κοντέρ πριν πειράξω τα γρανάζια, το οποίο όπου αναφέρεσαι το σφάλμα το 8% της κοντέρ. Τώρα επειδή οδηγώ δεν μπορώ να κάνω τις πράξεις. Βλέπετε παιδιά πόσο μακρύ είναι η έκτη από το γκάζι τέρμα και δεν περνάει τις 6.000 στροφές με τίποτα. Σε ευθεία δεν περνάει. Θέλει κάτι φόρα και φορά 16.39. Τώρα ξεκινάει κάτι φόρα. Τώρα θα το περάσει. Να κόψω γιατί ο δρόμος είναι ακατάλληλος. Άρα το δανεικό γρανάζωμα, αν θέλετε να πιάνετε τελικές, είναι το 16.40. Δεν το 16.39. Οτιδήποτε κάτω από 16.9, πολύ απλά αυτή η μοτοσυκλέτα δεν δουλεύει, είναι άχρηστη. Πιο πολύ και βενζίνη, παρά πηγαίνεις γρήγορα. Γιατί ανοίξεις το γκάζι με την έκτη και είναι κουφάρι. Είναι απλά η έκτη να τη βάλεις εκεί, να πιάσεις 130 στο κοντέρ της μαμάς του που κλέβει, 140 και να πηγαίνεις όλη τη μέρα. Και στην πρώτη είναι φορά να κατεβάζεις πέμπτη. Κανονικά αυτό το μηχανάκι θέλει 16.40. Κοιτάξτε εδώ πέρα, μπορεί να αξίσει τα μασφέ για πλάκα, παιδιά. Ο τρόπος που ξαπλώνει στη τροφή το φως είναι απίστευτος. Απίστευτος. Είναι τεράστιο μεταξύ νεότυπου με το προσινό που είναι επιδομένο και με τις τρίτες αναρτήσεις του. Είναι η πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα Honda που ευχαριστεί με ανάρτηση. Μπορεί να κοπανάει, ναι, συμφωνώ. Κοπανάει σε δρόμους εργοτεχνίες, αλλά είναι μηχανή street, δεν είναι μηχανή on-off. Και είναι η πρώτη μηχανή της Honda που οδηγώ που είναι street που δεν είναι πλοίο. Δεν αναφέρομαι σε CBR 1000R, αυτά είναι δικά μηχανάκια. Αναφέρομαι σε μηχανές που είναι street βόλτας. Για παράδειγμα CB 500F. Ουσιαστικά είναι σαν να πήγα 188 στο κοντέρ. Άρα μένουν ακόμα 5 χιλιόμετρα μέχρι τα 193 που είναι τελική του σε κάτι φορά. Άρα αφού μένουν 5 χιλιόμετρα, βάζουμε και εδώ συν 5,
και είναι 178 με 179 αληθινά. Αυτή είναι η τελική του σε κατηφόρα στην Εθνική. Όχι γκρεμό, κατηφόρα. Γιατί τώρα ας πούμε έχω γκρεμό μπροστά μου. Αυτό εδώ πέρα τώρα δεν είναι κατηφόρα, είναι γκρεμός. Τώρα, όπως το έχει μοναδικό μηχανάκι, κάνει τα πάντα. Το 1669 είναι πολύ ωραίο. Όπως το έχει μέσα στην Αθήνα, κάνει καβλάντες και πατήματα με τη Max. Ωραίο είναι και το 1641. Και όπως το έχει για λίγο απ' όλα και δεν θέλει να ταξιδέψει στην Εθνική με μεγάλες σακέτες, αλλά κινείται πάρα πολύ στο βουνό, είναι το 1640. 1641 στο βουνό δεν είναι καλό, γιατί θα γίνει πάρα πολύ κοντή πρώτη και το κυβότιο μετά θα είναι πεταδάκητο. Δηλαδή, ουσιαστικά, τόσο πολύ που κοντίνει πρώτη, που στο βουνό θα μπορούσε να βάλει πρώτη. Θα είσαι από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έκτη. Έξω βουνό δεν μπορεί να μπει. Οπότε το κυβότιο θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ενώ με το 1649 το κυβότιο σου είναι πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχει μια ταχύτητα παραπάνω. Και με το 1640. Με το 1641 δεν είναι κοντίνει στην έκτη. Κοντίνει στην πρώτη, πρώτη είναι ήδη κοντή. Και στα, γιατί στα μοντέλα 21, Forza NC και XTV, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη είναι πιο κοντή από τις παλιές πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη που είναι στα μοντέλα. Έξατε είπε και εσύ 20.000 και πριν. Άρα, όσο κοντέρουμε εμείς το γανάζωμα, κοντέρουμε την έκτη, κοντέρουμε και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη που είναι ήδη πάρα πολύ κοντές. Γι' αυτό το 1641 δεν είναι κάτι καλύτερο, αλλά είναι ακατάλληλο για το βουνό. Γιατί θα χάσει την πρώτη. Θα έχει μόνο Δευτέρα και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ενώ θα έχει από πρώτη μέχρι Πέμπτη. Τώρα το 1641 είναι τέλειο. Άμα κάνει πολλά χιλιόμετρα στην Εθνική, είναι τέλειο, παιδιά. Γιατί εγώ εντάξει τώρα μπορεί να άρχισα να πάω τελική με το 1649. Με το 1640 πηγαίνει αμέσως τελική. Συμφωνώ. Αλλά ταξιδεύεις με τελική. Όχι. Εδώ στα 150 αληθινά, δηλαδή 165 κοντέρ. Κοντέρ πριν το σπίτι χίλτερ. Γιατί πάντα θα μιλάμε για το σπίτι χίλτερ. Είχα 5.500 στροφές. Άμα είχα 1640, θα είχα 5.750. Θα είχα καλές στροφές. Θέλω να σου πω, μην βλέπετε ότι. Α, οκ, okay, να, το βρήκαμε. Θα πάμε να βάλουμε αυτό το λέγεται Motorrider. Παιδιά, η μηχανολογία είναι ένας μόνιμος συμβιβασμός. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αλλάξεις ρανάζια. Και το σίγουρο είναι ότι άμα θες να γράφει μαλακίες σε μοτοσυκλέτα σου, πρέπει να βάλεις πίντο χίλερ. Για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά από αναρτήσεις και από όλα. Γιατί αναρτήσεις έχει πολύ καλή μοτοσυκλέτα, απλά κοπανάει. Σε θέμα στρεψίματος είναι τρένο. Δεν κουνάει τίποτα. Εξατμίσεις και αυτά είναι μαλακίες. Εντάξει, οκ, okay, θα πάρεις κάτι, αλλά τι να κάνει εξάμεσα με Βενέζη ρανάζια. Βλέπετε και την έκτηση να άνοιξε στην ευθεία, είχε 6.000 στροφές σε κλάση, δεν πήγαινε παραπάνω με τίποτα. Θέλεψε το κατηφόρο να πάει παραπάνω. Ή 1640-1641. Αν πάει όμως εκεί παραπάνω, στο ταξίδι θα σκάει το μηχανάκι με 1641. Και στο βουνό θα είναι η πρώτη άχρηστη. Αυτά είναι συγκρίνοντα δοχεία που λέγανε και στη φυσική. Από εδώ μπαίνει το υγρό, από εκεί βγαίνει. Για όσοι ήταν καλοί στη φυσική, θυμούνται το μάθημα. Τα συγκινούν τα δοχεία. Επιστρέφουμε σπίτι τώρα. Από την απογευματινή μας δοκιμή, που είχε πολύ ωραία περιπέτεια. Μένουμε από καύσιμα. Ω, μπροστά και μου τους εκκλητιστές. Αχα, με βαλίτσες. Έσαν από εξωτερικό. Για να τους προλάβουμε. Καταπληκτικό έχω το Forza. Καταπληκτικό. Απορώ πως ξεταπώνει την εξάτμιση, ρε παιδιά. Έχει καταπληκτικό έχω το μηχανικό τη σκλέτα. Όχι, είναι βολιώτες, παιδιά. Ο ένας, όλος είναι Αμερικάνος. Αμερικάνος, το Pan-European Honda. What the fuck.